Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. What's up, καλώς ήρθατε στο House of Boss Mojo Jew και όπως πάντα μιλάμε για το hip hop και τη hip hop κουλτούρα. Λοιπόν, ακολουθήστε με στα social media εμένα, ακολουθήστε το MEA TV, εδώ είμαι εγώ και το MEA TV θα είναι σε πολύ λίγο στο ίδιο ακριβώς σημείο και ακολουθήστε μας για να τα βλέπετε όλα πρώτοι. Λοιπόν, πάμε τώρα για rap news. Ο Tory Lanez θα δώσει την πρώτη του συνέντευξη από τη φυλακή με τον Aaron Ross μετά την καταδίκη του. Ο Tory Lanez λοιπόν και ο Aaron Ross έχουν εκφράσει το σεβασμό τους ο ένας για τον άλλον στο παρελθόν και οι δύο τους τώρα ετοιμάζονται να κάνουν ένα call μαζί που θα σηματοδοτήσει την πρώτη συνέντευξη του rapper μετά τη φυλάκισή του. Κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής ροής του Kik, την Τετάρτη 5 Μαρτίου, η προσωπικότητα του διαδικτύου ανακοίνωσε ότι θα φιλοξενήσει τον Tory στο κανάλι του για μια βίντεο συνομιλία. «Yo chat, ελευθερώστε τον Tory, φίλε», είπε. «Aaron X Tory Lanez. Θα είναι μια κλίση Zoom, μια συνομιλία. Αυτός θα είναι στη φυλακή και εγώ θα είμαι στην αποθήκη. Κλίση Zoom πολύ, πολύ σύντομα». Αυτό είναι λοιπόν, ο Tory Lanez καταδικάστηκε γιατί είχε πυροβολήσει τη Megan Thee Stallion στο πόδι δύο φορές και ήταν στα δικαστήρια και είχε γίνει χαμός και αυτή τη στιγμή είναι στη φυλακή για αυτό το λόγο. Για να δούμε λοιπόν, θα γίνει συνέντευξη, τι θα πει εκεί πέρα. Πάμε σε ένα break λοιπόν και γίναμε γρήγορα πίσω εδώ στο House of Bars για να μιλήσουμε για νέες κυκλοφορίες. One! What's up, καλώς γυρίσατε πίσω εδώ στο House of Bars, είμαι ο Τζιου και όπως πάντα μιλάμε για τη hip-hop κουλτούρα και τώρα έχουμε εδώ new releases και έχουμε τον Σκέπτα να κυκλοφορεί αυτό νέο κομμάτι, το Tony Montana. Υπάρχει πιο συνηθισμένο αν ονομάσεις το κομμάτι σου στη hip-hop κάπως από το Tony Montana. Υπάρχει πιο role model για τους rappers από τον Tony Montana. Ετοιμαστείτε να νιώσετε τον παλμό με το νεότερο κομμάτι από τον Σκέπτα καθώς κυκλοφορεί το ολοκένουργιο του single Tony Montana με τη συμμετοχή του Νιγηριανού φαινομένου Portable. Αυτό το κομμάτι είναι μια ένωση κολλητικών ρυθμών που αρμονικά αναμειγνύουν τη βρετανική και την νιγηριανή ραπ, επιδεικνύοντας το πρωτοποριακό στυλ του Σκέπτα δίπλα στα μοναδικά φωνητικά του Portable. Λοιπόν, μαζί με την κυκλοφορία απολαμβάνουμε επίσης ένα οπτικό αριστούργημα. Ελάτε να συντονιστείτε τον Σκέπτα και τον Portable, καθώς φέρνουν τον καύσωνα στο ξενοδοχείο Savoy στο Λονδίνο σε ένα βίντεο που σκηνοθετεί ο Capone. Και αυτό δεν είναι όλο. Η ανυπομονησία δεν σταματά εδώ. Κρατήστε τα μάτια της ανοιχτά γιατί το άλμπουμ Knife and Fork είναι πρώτων πυλών και είναι βέβαιο ότι θα είναι κάτι επικό. Λοιπόν, φέτος το Μάρτιο, το MAD και οι Αφής γιορτάζουν την ημέρα ανακύκλωση με το Go Green, μια εκστρατεία ενημέρωση για την ανακύκλωση μπαταριών μέσα από το MEA TV, MAD Radio 106,2 και τα social media του MAD. Από τις 11 έως και τις 24 Μαρτίου μαθαίνουμε γιατί και πώς πρέπει να ανακυκλώνουμε, αλλά και τι γίνεται αφού ανακυκλώσουμε. Εσύ ξέρεις ότι τα βλαβερά υλικά των μπαταριών καταλήγουν στο έδαφος είτε απευθείας είτε μέσω του νερού ή και του αέρα και συνέχεια στο πιάτο σου. 75.000 σημεία αφής και εσύ δίνεις ακόμα δικαιολογίες για να μην ανακυκλώνεις. Go Green, Go Battery Recycling. Μπες στο site της αφής www.afis.gr και βρες τον πιο κοντινό κάδο αφής για να ανακυκλώσεις και να συμμετέχεις και εσύ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε ένα break και γίναμε γρήγορα πίσω για Untold Rap Stories εδώ στο House of Boss 1. What's up, γυρίσαμε επεισόδιο στο House of Boss, είμαι ο Τζιου και όπως πάντα μιλάμε για τη hip-hop κουλτούρα. Λοιπόν, Untold Rap Stories για τον Usher. Ήξερες ότι ο Usher έχει μια ισχυρή βάση θαυμαστών που είναι γνωστή ως Team Usher. Ξεκίνησε να τραγουδάει από όταν πήγαινε σε εκκλησία και έψαλε. Γι' αυτό το λόγο η φωνή του είναι τόσο μελωδική και απαλή. Όταν ήταν 11 χρονών, ήταν μέλος ενός γκρουπ που ονομαζόταν New Beginnings. Ηχογράφησε συνολικά 10 τραγούδια πριν φύγει οριστικά από το γκρουπ και ακολουθεί σόλο καριέρα. Έχει τη δική του σειρά αρωμάτων, το Usher He, το Usher She και το You Are. Καλή φάση. Τέλος, για μερικά χρόνια υπήρξε vegan. Τι έγινε, Άσερ, γιατί δεν συνέχισες να είσαι vegan, τι συνέβη με σένα, γιατί δεν είσαι πια vegan, θες να σκοτώνεις τα ζωάκια, τι θέλεις να κάνεις. Λοιπόν, πάμε σε ένα break πολύ γρήγορα πίσω και γυρνάμε για behind the scenes εδώ στο House of Boss 1. What's up, γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Boss, είμαι ο Τζιου και μιλάμε πάντα για
behind the scenes εδώ πέρα. Ξέρετε για το Highest in the Room του Travis Scott, τι έπαιξε? Το Highest in the Room του Travis Scott κυκλοφόρησε ως single στις 4 Οκτωβρίου του 19 σε μια ποικιλία μορφών, όπως και σε βινήλιο 7 inch, κασέτα και CD. Έχετε ιδέα από αυτά? Λοιπόν, την πρώτη εβδομάδα έκανε τον ντεμπούτο του στην κορυφή του Billboard Hot 100 και έγινε το δεύτερο νούμερο ένα single του Scott στις ΗΠΑ μετά το Sicko Mode, άλλη τραγουδάρα. Βέβαια, το τραγούδι έπεσε στο νούμερο 6 την επόμενη εβδομάδα. Ένα remix με την Ισπανίδα τραγουδίστρια Rosalía και τον Αμερικανό rapper Lil Baby κυκλοφόρησε στις 27 Δεκεμβρίου 19 και εμφανίστηκε στο άλμπουμ Jack Boys. Το τραγούδι έλαβε υποψηφιότητα για την καλύτερη μελωδική ραπ ερμηνεία στα 63 ετήσια βραβεία Grammy. Χαμός με το Highest in the Room. Να σας πω κάτι όμως, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι από τα καλά του κομμάτια. Πιστεύω ότι το Sicko Mode ήταν πολύ καλύτερο και πιστεύω ότι έχει κάνει ειδικά στον πρώτο του και δεύτερο του δίσκο πολύ καλύτερα κομμάτια, απλά εκείνη την εποχή είχε πάρα πολύ hype. Δηλαδή εκεί 19, 20, 18, 19, 20 ήταν οι πιο hype εποχές του Travis Scott και ό,τι και να βγάζε θα πήγαινε καλά. Παρ' όλα αυτά δεν παραμένει να είναι ένα καλό τραγούδι, απλά δεν πιστεύω ότι είναι από τα καλύτερά του γιατί του έχω τρελή εκτίμηση σαν μουσικό. Λοιπόν, αυτό θα δείτε σε λίγο στις οθόνες σας και έτσι θα κλείσουμε το σημερινό House of Bars. Θα νεώσουμε εννοείται Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 10 για να τα βλέπετε όλα πρώτοι. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια. One love, peace. We'll be right back.